Το βιβλίο της, το σχεδόν ημερολόγιο μιας 82χρονης, παρουσίασε η συγγραφέας Μανίνα Ζουμπουλάκη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Όπως λέει η ίδια, η ιδέα της ήρθε σαν επιφύτηση μετά από συζητήσεις με την 82χρονη Μελίνα Μπίλια, μια πραγματική γυναίκα που ζει στην σημερινή Αθήνα. Στην οποία Αθήνα η ζωή είναι ζόρικη, ακόμη και όταν είσαι 50 χρονών, πόσο μάλλον από τα 80 και πάνω. Το σχεδόν ημερολόγιο μιας 82χρονης είναι στην ουσία είναι μυθιστόρημα, γι' αυτό λέγεται και σχεδόν. Καλύπτει ένα χρόνο από τη ζωή μιας γυναίκας 82 χρονών με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Είναι λίγο διαφορετική αυτή η γυναίκα από μια συντισμένη γιαγιά, παρότι είναι γιαγιά. Είναι πολύ αισιόδοξο, πολύ ανεβαστικό και μου λένε ότι είναι και αρκετά αστείο. Αυτό είναι το... Χαρακτηριστική στιγμή στο βιβλίο της Μανίνα Ζουμπουλάκη, την οποία και θυμάται. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, οι ήρωες του βιβλίου της έκαναν μπάνιο σε περιοχή στο Μάτι Αττικής. Την περίοδο μάλιστα που γραφόταν το βιβλίο ήταν που ξέσπασε η τραγωδία στο Μάτι. Θεώρησε χαρακτηριστικά ότι οι συγκεκριμένες περιγραφές και σκηνές πρέπει να μείνουν μέσα στο βιβλίο ως τιμή και μνήμη για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Μάτι. Καλά, η χαρακτηριστική είναι ότι δεν είναι και πολύ αστεία, γιατί μάλλον είναι πολύ τραγική, γιατί το καλοκαίρι που έγραφα το βιβλίο έγινε η καταστροφή στο Μάτι και εγώ είχα ήδη βάλει την ηρωίδα μου να πηγαίνει στο Μάτι για μπάνιο. Οπότε το κράτησα αυτό και την περιέλαβα στην πλοκή του βιβλίου την τραγωδία. Λειτουργήσε δραματουργικά. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο στεναχωρητικό μες στο βιβλίο, οπότε είναι ένα τραγικό... Δεν μπορούσα να το... Δηλαδή είχα πάρει τα παιδιά μου από το Μάτι πριν 15 μέρες πριν γίνει η τραγωδία, οπότε δεν μπορούσα να το παραβλέψω. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δεν έχω κάτι άλλο. Έβαλα μέσα, ας πούμε, το Airbnb, γιατί όλοι τριγύρω μου στην Αθήνα βγάζαν τα σπίτια τους στο Airbnb και... και αυτό δεν μπορούσα να το γνωρίσω. Δηλαδή είναι πράγματα που... τα μπήκαν μέσα επειδή είναι η πραγματικότητα. Σαν δημοσιογράφος δηλαδή τα εκμεταλλεύτηκα και τα χρησιμοποίησα. Η Μανίνα Ζουμπουλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα και γράφει από τα 10 της. Σπούδασε στην Αμερική ιστορία της τέχνης και σωματική αγωγή. Στα περιοδικά γράφει από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα χωρίς διακοπή. Έχει μεταφράσει αρκετά βιβλία και έχει δουλέψει στο ραδιόφωνο ως παραγωγός. Έχει γράψει επίσης σενάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας Βασίλης Βασιλικός και του Βιβλιοπωλείου Μέτς Γιαννίδης στη σημερινή επίσημη βιβλιοπαρουσίαση του σχεδόν ημερολογίου μιας 82χρονης της καβαλιώτισσας κυρίας Μανίνα Ζουμπουλάκη. Και λέω επίσημη βιβλιοπαρουσίαση γιατί η πρώτη ανεπίσημη παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου έγινε το Σεπτέμβριο στο έθριο της βιβλιοθήκης σε μια δράση για την τρίτη ηλικία με τίτλο «Μεγαλώνοντας με φίλους». Το ημερολόγιο της Μελίνας Μπίλια, αποσπάσματα του οποίου διαβάστηκαν στην εκδήλωση, έγινε αφορμή για πολλά χαμόγελα, δημιουργώντας μια ευχάριστη διάθεση και μια αισιόδοξη προοπτική σε όλους τους παρευρισκομένους σε ένα κατά τα άλλα δύσκολο και ομολογουμένως βαρύ θέμα. Το ζήτημα του γύρατος, των σωματικών και ψυχολογικών μεταβολών, του συνδρόμου της άδειας φωλιάς και του επικίνουμενου θανάτου. Να καλωσορίσω τη συγγραφέα κυρία Μανίνα Ζουμπουλάκη, καθώς και τον κύριο Τσιρταπή, επιμελητή εκδόσεων και κειμενογράφο, στη γενέτειρα πόλη τους. Λίγα λόγια για την κυρία Ζουμπουλάκη, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, να τα θυμούνται οι παλαιότεροι και να τα μάθουν οι νεότεροι που είναι ανάμεσά μας. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1960, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδές της. Ακολούθησαν σπουδές ιστορίας, τέχνης και σωματικής αγωγής στις ΗΠΑ.